Κάναμε αναφορά σε προηγούμενη εκπομπή μας πριν από λίγες μέρες στην επικείμενη προσθήκη των Ισραηλινών Spike and Loss στο ελληνικό οπλοστάσιο. Μιλάμε για πανίσχυρο οπλικό σύστημα το οποίο θα ενισχύσει όχι μόνο τις χερσαίες δυνάμεις αλλά και την αεροπορία στρατού, συγκεκριμένα τα επιθετικά ελικόπτερα AH-64 Longbow Apache. Μιλάμε για πανίσχυρα ελικόπτερα, η δυνατότητα πλήγματος των οποίων θα αναβαθμιστεί με την προσθήκη των Spike and Loss. Σας δώσαμε τις πληροφορίες ότι το σχετικό νομοσχέδιο βρίσκεται στην τελική ευθεία, ούτως ώστε να γίνει η αγορά από το Ισραήλ. Μιλάμε για πρόγραμμα 250 εκατομμυρίων ευρώ, που προβλέπει την απόκτηση των συστημάτων, την απόκτηση των βλημάτων, υποστήριξη και εκπαίδευση για 25 συστήματα με διακρατική συμφωνία με την Ιερουσαλήμ, μεγάλη ενίσχυση τόσο της αεροπορίας στρατού όσο και των χερσαίων δυνάμεών μας, τα ελικόπτερα Apache, τα οποία μπορούν να παίξουν κρίσιμο ρόλο εκεί στην Ανατολική Θράκη σε ενδεχόμενη προέλαση των ελληνικών τεθωρακισμένων και μηχανοκίνητων μεραρχιών και ταξιαρχιών εκεί. Βρίσκονται εκεί στα πλαίσια του πανίσχυρου, του ατσάλινου τέταρτου σώματος στρατού. Σε κάθε περίπτωση οι Ισραηλινοί βάζουν τους Spike and Loss, την ναυτική τους έκδοση, τους Naval Strike Spike and Loss σε πλοία, πολύ σημαντικό. Μάλιστα έχουν υπογράψει και συμφωνία εξαγωγής τους σε χώρα της Νοτιοανατολικής Ασίας. Θα προμηθεύσει σύστημα διαχείρισης μάχης, CMS, τηλεχειριζόμενα οπλικά συστήματα Typhoon και Mini Typhoon, AWCS, καθώς και Naval Spike and Loss, Non-Line of Sight. Το and loss σημαίνει Non-Line of Sight. Η Naval Spike and Loss με βεληνικές 32 χιλιόμετρων μπορούν να συλλέξουν πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο, να κάνουν εναλλαγή στόχων εν πτήσης, ακόμα και να ακυρωθεί το πλήγμα εάν αυτό κριθεί απαραίτητο από τον υπεύθυνο της βολής, μπορεί ακόμα να ακυρωθεί η βολή εν πτήση. Πολύ σημαντικά όλα αυτά φυσικά, εφόσον έχουν γίνει συζητήσεις και για Ισραηλινές μονάδες επιφανείας για το πολεμικό ναυτικό, τουλάχιστον για το περιβάλλον του Αιγαίου, όχι για την Ανατολική Μεσόγειο. Θα αναφερθούμε σε αυτό στο όχι πολύ μακρινό μέλλον. Φυσικά οι Spike and Loss μπορούν να τοποθετηθούν και στα Ισραηλινής κατασκευής μη επανδρομένα αεροσκάφη Heron που ήδη διαθέτει η Ελλάς, τα Heron τα οποία επιχειρούν σε όλα τα μήκη και πλάτη του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου, φτάνουν ακόμα πολύ κοντά στα παράλια της Μικράς Ασίας, πάντα εντός του FIR Αθηνών και του Εθνικού Εναερίου Χώρου, αντίδοτο στα Bayraktar. Αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως είπα και πριν, τα Spike and Loss με εμβέλεια 25 έως 32 χιλιόμετρα μπορούν να πλήξουν στόχους από το ύψος των 40.000 μέτρων που επιχειρούν τα Heron, εφόσον άλλες δυνάμεις, ισχυρές δυνάμεις, ήδη εξοπλίζουν με Spike and Loss τα Heron και συγκεκριμένα η Ινδία, η οποία επίσης τα διαθέτει, τα εξοπλίζει σε συνεργασία με την Ιερουσαλήμ, με τους ισχυρούς αυτούς πυράβλους, με τις ισχυρές αυτές ρουκέτες, πράγμα πολύ σημαντικό. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν το πλέγμα Heron μαζί με Spike and Loss, Spike and Loss με Apache, Spike and Loss στις χερσαίες δυνάμεις, Spike and Loss ακόμα και σε κορβέτες ή άλλες μονάδες επιφανείας, είναι πολλαπλές οι χρήσεις τους όπως όλα δείχνουν. Πολύ σημαντικό. Αυτά προς το παρόν, θα επανέλθουμε σε επόμενη ανάρτησή μας με περισσότερα για τη σημαντική αυτή προσθήκη για το ελληνικό οπλοστάσιο και τις πολλαπλές χρήσεις